Μενσά θα αναλάβει απευθείας, η μπάλα θα περάσει εύκολα στην αγκαλιά του Χαμού που δεν ανησύχησε. Κασμερίδης, Χατζηβασίλης θα βγει πρώτος, η μπάλα πάει δεξιά στον Δρόσο. Σέντρα του Δρόσου, μπάλα στην περιοχή, ο Γκίκα το πλασέ, μπάλα στα δίχτυα! Στο 7ο λεπτό από την σέντρα του Δρόσου η μπάλα στρώθηκε στον Γκίκα. Εκείνος άμεσα σούταρε, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μάντζαρη. Και οι γηπεδούχοι μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης κάνουν το 1-0 με τον Ηλία Γκίκα. Στην πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού οι γηπεδούχοι παίρνουν προβάδισμα με τον Γκίκα στο 7. 22ο λεπτό, Κότζα θα εκτελέσει. Η κεφαλιά του Χατζηβασίλη που προωθήθηκε περνά πάνω από τα δοκάρια του Μάντζαρη. Στο 22. Ο Λίμα προσπαθεί να βγάλει συνεργασία με τον Ψενίδη. Μπάλα πάει δεξιά. Παράλληλα από κοντά ο Παναγιωτόπουλος θα απομακρύνει στη συνέχεια ο Μπριλάκης. Ο Λίμα θα εκτελέσει. Μπάλα θα περάσει ψηλά. Πάνω από την αισθητία του Χάμου που δεν ανησύχησε. Θα κερδίσει ο Δρόσος, θα πατήσει περιοχή. Ο Αντωνιάδης θα γλιστρήσει, ο Δρόσος θα κρατήσει. Βγάζει έξω ο Γκίκα στο πλασέ. Η απομάκρυνση του Μάντζαρη. Τεράστια φάση για τον Αοπηλίου. Ο Ντόκο θα δοκιμάσει το σούτ, τον Ντόκο. Η μπάλα out. Στο 39. Διπλή καλή στιγμή για τους γηπεδούχους με Γκίκα και Ντόκο για να πετύχουν το δεύτερο τέρμα. Ο Κόντζα θα μπει στην φάση. Παίξει κάθετα για τον Γκίκα. Κάνει κίνηση ο Ντόκο. Γκίκα έρχεται εσωτερικά. Δοκιμάζει το σούτ. Την μπάλα στα δίχτυα. Πω πω τι έβαλε. Ο Γκίκα την έφερε στο δεξί και την πέρασε πάνω από τον Μάντζαρη. Κάνοντας το 2-0. Ένα γκολ αριστούργημα από τον Ηλία Γκίκα. Που περνά την μπάλα πάνω από τον Μάντζαρη. Και στο 43 κάνει το 2-0 για τον Αοπηλίου. Ένα υπέροχο τέρμα τον Ηλία Γκίκα. Και οι γηπεδούχοι βάζουν τις βάσεις για να επιστρέψουν στις νίκες. Ο Αλεξίου και πάλι ο Κόντζα ψάχνει την κίνηση του Αλεξίου. Εκεί θα πάει μπάλα. Ο Αλεξίου το πλασέ απομακρύνει ο Μάντζαρης. Τεράστια ευκαιρία με τον Αλεξίου για τον Αοπηλίου να πετύχει και τρίτο τέρμα. Κερδισμένο κόρνερ για τον Αοπηλίου στο 46. Στην εκτέλεση ο Γκίκας. Η μπάλα θα περάσει. Κεφαλιά στα δίχτυα. Ο Γκίκας θα σηκώσει. Ο Μπριλάκης θα πατήσει καλά και στο 46 θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Χάρης Μπριλάκης θα σκοράρει με το καλημέρα στο δεύτερο μέρος και την εκτέλεση κόρνερ του Γκίκα. Ο Μπριλάκης θα πάρει την κεφαλιά, την καρφωτή κεφαλιά και θα την στείλει στην δεξιά γωνία του Μάντζαρη κάνοντας το 3-0 για τον Αοπηλίου στο 46. Ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος για τους γηπεδούχους. Παράλληλη πάσα, το πλασέ πάνω από τα δοκάρια του Χάμου, μπάλα καταλήγει κόρνερ από την σέντρα του Καλομύρη, το πλασέ του Λούσκου, η μπάλα κόντρα καταλήγει κόρνερ. Ο Κόντζα για τον Μανολιά. Μανολιά στην περιοχή, ψάχνει επιλογές, παίζει παράλληλα. Ο Αλεξίου καθυστερεί, απομάκρυνση, ο Γκίκας, η κόντρα στον Αντωνιάδη και η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Τουργαΐδης θα δοκιμάσει τη σέντρα σουτ, μπάλα πάνω την εστία του Μάντζαρη, λίγο έλειψε. Τουργαΐδης θα προλάβει, θα τσιμπήσει, ο Κόντζα είναι πλάγια, ο Κόντζα παίζει παράλληλα, ο Στάκος πλασάρει, μπάλα πάνω στον Μάντζαρη, τεράστια φάση για τον νεαρό, για τον Στάκο να σκοράρει σε πρωτάθλημα ΓΑΜΑ Εθνικής. Από τις τρομερές δυνάμεις που έβγαλε ο Κόντζα που πάσαρε σωστά την κατάλληλη στιγμή, το σουτ στην άλλη πλευρά του Τσίγκριλα θα καταλήξει κόρνερ. Εκτέλεση κόρνερ, η κεφαλιά στην αγκαλιά του Χάμου που γράφει και αυτός. Μια επέμβαση στο παιχνίδι από την κεφαλιά του Τσίγκριλα.